Στην σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή Εθελοντισμού μαζί με αρκετούς φορείς της πόλης, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια, τον Σύλλογο Καθηγητών Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων, τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Νομού Μεσσηνίας. Έχουμε ως κύριο θέμα, ως σημαντικό θέμα των ημερών, την διαχείριση του άγχους σε περίοδο εξετάσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα που αγγίζει κάθε σπίτι σχεδόν, γιατί υπάρχουν μαθητές, τα παιδιά ή και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι οποίοι είτε σε κάποιες ξένες γλώσσες, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στις πανελλήνιες, αυτή την περίοδο προετοιμάζονται για να δώσουν κάποιες εξετάσεις. Αν και από μία εξέταση, όπως θα μας πούν και οι ειδικοί στη συνέχεια, δεν κρίνεται και δεν θα έπρεπε να κρίνεται το μέλλον των παιδιών, παρόλα αυτά, σε αυτή την περίοδο που είναι μία αγχογόνος ενδεχομένως και στρεσογόνος κατάσταση, πρέπει να λάβουμε σημαντικές συμβουλές από τους ειδικούς, ούτως ώστε όλα τα μέλη της οικογένειας να αλλάξουν το ρυθμό, τη διατροφή και τις συνήθειες ενδεχομένως, ώστε να υποστηρίξουμε κατά τον καλύτερο τρόπο το μαθητή ή τον ενήλικα ο οποίος δίνει εξετάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τις κυρίες οι οποίες συμμετέχουν στην εκδήλωση ως ομιλήτριες. Είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία τους και προφανώς εθελοντική. Είναι η κυρία Παπαγεωργίου Γιώτα, η οποία είναι ψυχολόγος, η κυρία Λουκάκου Αφροδίτη, η οποία είναι διατροφολόγος, και η Ρένα Ισακά, γιατρός, γενική ιατρός, οι οποίες η καθεμία από την πλευρά τους θα φωτίσουν αυτό το θέμα και θα δώσουν χρήσιμες συμβουλές. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήρθε και η Επιτροπή Εθελοντισμού θα συνεχίσει να κάνει εκδηλώσεις χαρακτήρα ενημερωτικού και συμβουλευτικού και θα στέκεται δίπλα στις οικογένειες και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά την ανάγκη. Διανύουμε μια περίοδο εξετάσεων για όλους τους μαθητές, είτε αφορά τις ενδοσχολικές εξετάσεις τους, είτε τις πανελλήνιες, είτε τα ξενόγλωσσα πτυχία. Το άγχος λοιπόν είναι ένα συνέστημα το οποίο κυριαρχεί στους μαθητές αυτόν τον καιρό. Σήμερα είμαστε εδώ για να πούμε ότι το άγχος είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Είναι ένα συνέστημα το οποίο μπορούμε να το ελέγξουμε και να μην μας ξεφύγει να πάει σε εκείνα τα επίπεδα τα μη λειτουργικά. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές, πολύ συγκεκριμένες αυτοαναφορές, πολύ συγκεκριμένες πολύτιμες συμβουλές, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς, ώστε αυτή εδώ η περίοδος να κυλήσει όσο γίνεται πιο όμαλα και τελικά η προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά όλο τον χρόνο να έρθει και να φανεί και στην επίδοσή τους στα διαγωνίσματά τους. Η διατροφή έχει το δικό της σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στην όλη προσπάθεια προετοιμασίας των μαθητών για τις εξετάσεις τους, τις τόσο σημαντικές εξετάσεις που έρχονται. Καταρχάς, μπορούν να προσφέρουν την ενέργεια που χρειάζεται ο μαθητής για καλύτερη απόδοση στο διάβασμά του μέσα από μια σωστή και ισορροπημένη κατανομή των γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και από εκεί και πέρα, κάνοντας έτσι σωστές και θρεπτικές επιλογές, μπορεί να ενισχύσει τις λειτουργίες του εγκεφάλου, το νευρικό του σύστημα, μέσα από τις διαδικασίες βελτίωσης της μνήμης, της αποστήθησης, της αυτοσυγκέντρωσης, ώστε να μπορέσει την κρίσιμη στιγμή να ανακαλέσει όλες τις πληροφορίες που έχει διαβάσει, που έχει μελετήσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του και να αποδώσει το μέγιστο δυνατό. Που θα ήθελα να πω είναι ότι το άγχος των εξετάσεων θα πρέπει να είναι ένα άγχος επικοδομητικό που να βελτιώσει την απόδοση την ώρα της, την εξεταστική και όχι να είναι τόσο επιβλαβές στην υγεία των παιδιών αλλά και όσων δίνουν εξετάσεις και να φτάνουμε σε ακραία φαινόμενα που να χρειάζεται να πάρουν φαρμακευτική αγωγή.